Βγήκα για να δω άσπρη μέρα. Κάνουμε εργασία, έπεσε η τέντα. Τι να κάνουμε, προλαβαίνουμε εδώ πέρα τον καιρό. Ναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να μην πάθουμε ζημιά. Το δεύτερο κύμα της Μπάρμπαρα χτυπά το Βόλο και τη Μαγνησία. Από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι και τις 11 περίπου το πρωί χιόνιζε κατάπαυστα. Τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας μέσα στην πόλη του Βόλου αλλά και σε όλο τον νομό βρίσκονται επιποδός ώστε να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Με απόφαση παράλληλα του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, τα σχολεία σήμερα έμειναν κλειστά. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο το πρωί και εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου βλέπετε την κίνηση όπως καταγράφεται ακριβώς πίσω μου. Και βλέπετε με τη χρήση αλυσίδων αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται εντός των συνοικιών. Άσπρη μέρα, όπως είπατε, άσπρα τα βλέπουμε, τέλεια. Ναι. Προβλήματα να μην έχουμε όμως. Προβλήματα να μην έχουμε. Άσπρη μέρα, ωραία. Ναι. Μια χαρά. Η Μπάρμπαρα άφησε για τα καλά το στίγμα της στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Μαγευτικό ήταν το τοπίο που ζωγραφίστηκε και στην παραλία της πόλης, η οποία έχει φορέσει τα λευκά της. Πείτε μας, το σχέδιο του Δήμου Βόλου είναι σε ετοιμότητα ο Δήμος. Τα πάντα. Είναι σε πλήρη ετοιμότητα και πάμε πολύ καλά. Κάνετε διαδοχικές ρήψεις αλατιού και θαλασσινού νερού όλες αυτές τις μέρες. Όλες τις ιδιότητες. Προβλήματα ιδιαίτερα στο Βόλο δεν έχουν. Κανένα απολύτως. Βολιώτες και βολιώτες πάντως σε συνοικίες τόνισαν ότι απολαμβάνουν το χιόνι αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα. Η ώρα είναι 11 το πρωί και βρισκόμαστε στον περιφερειακό του Βόλου, στο σημείο όπου αριστερά, αν στρίψει κανείς, πηγαίνει προς άλλη μεριά. Λευκό τοπίο από νωρίς το πρωί σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Με τους οδηγούς αλλά και κατοίκους συνοικιών να επισημαίνουν ότι είδαν άσπρη ημέρα. Αλλά το θέμα είναι να μην υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Τι να πω. Άλλη μέρα το περιμέναμε, άλλη μέρα μας ήρθε. Προβλήματα δεν έχουμε, το ευτύχημα είναι. Δεν έχουμε καθόλου. Έχει μεριμνήσει, βλέπω, η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ο κόσμος κινείται. Όλα πάνε καλά. Να χαρούμε το χιόνι. Αρκετοί βολιώτες σε αρκετές συνοικίες, κυρίως στις βόρειες πάνω από τον Άγιο Γεράσιμο αλλά και στη Νέα Ιωνία, καθώς και σε άλλες περιοχές της πόλης του Βόλου, βγήκαν με σκούπες και φτιάρια και προσπαθούσαν να απομακρύνουν το χιόνι από τις αυλές τους. Στο Βόλο, πάντως, ανοιχτοί έμειναν οι κεντρικοί δρόμοι, με τους πολίτες να επισημαίνουν ότι έβλεπαν σε συχνή βάση οχήματα να περνάνε και να κάνουν ρήψεις αλατών νερού. Η ώρα είναι 11.30 το πρωί και βρισκόμαστε στο λιμάνι του Βόλου, στην είσοδο συγκεκριμένα του λιμανιού. Πίσω μου μπορείτε να δείτε τον Άγιο Κωνσταντίνο καθώς και ιστοπλοϊκά τα οποία έχουν καλυφθεί από το χιόνι. Σε ετοιμότητα ο Δήμος Βόλου, καθώς δίπλα μας ακριβώς βρίσκονται οι υδροφόρες που παίρνουν θαλασσινό νερό. Αλλά εντάξει, καλά πηγαίνει το πράγμα. Εδώ έχει πολύ χιόνι. Πολύ ωραία, έχει καιρό να χιονίσει. Προβλήματα δεν έχουμε πάντως, δεν είδατε κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε, όλα καλά. Η προσοχή πάντως πρέπει να είναι μεγάλη και από τους οδηγούς. Υπάρχει ολισθηρότητα στο έδαφος. Πολλοί κόσμος στην παραλία, παρά τη χιονόπτωξη που υπήρξε σήμερα το πρωί, η νεολαία κυρίως αλλά και οι μεγαλύτεροι απολαμβάνουν το χιόνι και επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι είδαν άσπρη μέρα στην πόλη του Βόλου. Ναι, εξαιρετική. Γεια σας. Άσπρη μέρα είδαμε στο Βόλιο. Είδαμε άσπρη μέρα. Ορίστε. Όχι, από Θεσσαλονίκη. Εγώ. Φοιτήτρια. Ναι. Στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν χιονίζει. Όχι, νομίζω έχει ήλιο αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη.